ομάδα Tucer του Πολυτεχνείου Κρήτης ασχολείται με την σχεδίαση και κατασκευή οχημάτων πόλης. Από το 2007 μέχρι σήμερα έχουμε κατασκευάσει 3 διαφορετικά εξ ολοκλήρου καινούργια πρωτότυπα οχήματα με σκοπό να κάνουμε πράξη την έρευνα που παράγεται στα εργαστήριά μας και να παρέχουμε υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης στους φοιτητές μας. Η ομάδα ξεκίνησε από το μεράκι κάποιων ανθρώπων εδώ στα εργαστήρια του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης. Σιγά σιγά αγκαλιάστηκε και από φοιτητές, προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς, καθώς επίσης και από καθηγητές του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης κυρίως, αλλά και στη συνέχεια αυτό που έχουμε και σαν μελλοντική προσπάθεια, το να γίνεται απόλυτο Πολυτεχνείο. Ο στόχος που έχουμε θέσει ως ομάδα είναι να κατασκευάσουμε όσο γίνεται φιλικότερα αυτοκίνητα προς το περιβάλλον με σκοπό κάποια στιγμή την μαζική παραγωγή τους για πιο ανθρώπινες πόλεις, το οποίο είναι αναγκαίο νομίζω πλέον στην εποχή μας. Κάποιοι ασχολούνται με τα τεχνικά ζητήματα, κάποιοι ασχολούνται με την ανέβρεση χορηγών, κάποιοι ασχολούνται με το πώς θα οργανωθούμε στο να κάνουμε τις παραλαβές κάποιων τμήματων που θέλουμε από το εξωτερικό. Αλλά κοινός τόπος όλων αυτών είναι το εργαστήριο εργαλειομηχανών, όπου όταν όλα τελειώσουν και ησυχάσουν γύρω στις 7.30-8 το βράδυ, μαζεύονται και συζητάνε για το τι έχει συμβεί και το τι πρόκειται να συμβεί. Περίπου 3-4 μήνες πριν το διαγωνισμό, αρχίζουν να εφαρμόζουν πάνω στο αυτοκίνητο όλα όσα έχουν σχεδιαστεί τον προηγούμενο χρόνο. Τα οχήματα κατασκευάζονται εξ αρχής στα εργαστήριά μας. Αυτό αποτελεί μια μεγάλη δυσκολία, αλλά ταυτόχρονα και μια πρόκληση. Τα συγκεκριμένα οχήματα στηρίζονται σε ηλεκτρικά και μηχανολογικά συστήματα, τα οποία εξελίσσονται εδώ. Στο μηχανολογικό κομμάτι κυρίως θα έπρεπε να αναφέρουμε ότι βασικός μας στόχος είναι η μείωση του βάρους, η μείωση της αεροδυναμικής αντίστασης. Γι' αυτό το λόγο χρησιμοποιούνται εξειδικευμένα υλικά, όπως ανθρακονήματα και κράματα αλουμινίου, και γίνονται και αεροδυναμικές μελέτες προκειμένου το όχημα να μπορεί να βοηθήσει αυτό, ώστε το όχημα να μπορεί να πετύχει χαμηλότερη κατανάλωση. Η ενέργεια κίνησης του οχήματος παράγεται χρησιμοποιώντας ένα σύστημα κυψέλης υδρογόνου. Πλήθος αισθητήρων υπάρχουν στο όχημα για να ανιχνεύσουν αν υπάρχει διαρροή υδρογόνου, για να καθορίσουν την ταχύτητα, την κλίση, την επιτάχυνση και όλες τις άλλες παραμέτρους που χρειάζεται για να έχει ένα σύστημα ώστε να μπορέσει να αποφασίσει ποια είναι η πιο αποτελεσματική διαχείριση στην ενέργεια που παράγει. Ο οδηγός είναι σε θέση κάθε στιγμή να βλέπει όλα αυτά τα δεδομένα χρησιμοποιώντας μία οθόνη που έχει μπροστά του και επίσης μπορεί να προγραμματίσει το σύστημα διαχείρισης ενέργειας να αλλάξει τις παραμέτρους του όταν αυτό χρειάζεται, έτσι ώστε να πετύχει μία πιο αποδοτική και οικονομική κίνηση με το όχημά του. Οι καινοτομίες όσον αφορά τα συστήματα ασφαλείας είναι η προειδοποίηση πεζών, επειδή το όχημα είναι αθόρυβο, ενδεχομένως να μην ακουστεί στον δρόμο. Μία ειδική μπάρα η οποία σε περίπτωση τρακαρίσματος θα παραμορφωθεί για να μην δεχτεί μεγάλη δύναμη ο οδηγός. Όσον αφορά τη μετάδοση τώρα, έχει κατασκευαστεί ένα πρωτοποριακό κυβότιο ταχυτήτων, μεταβαλλόμενο, δηλαδή έχει ένα ευρύ φάσμα ταχυτήτων που καλύπτει και δεν είναι απλά πρώτη, δευτέρα, τρίτη ταχύτητα. Χρησιμοποιεί κάθε φορά το βέλτιστο γρανάζωμα για την καλύτερη δυνατή απόδοση. Οι συντηρήσεις που χρειάζεται το όχημα είναι λιγότερες από ένα αυτοκίνητο κλασικό, το οποίο υπάρχει στην πόλη πλέον. Είναι απλά συντήρηση των φρένων, κάποια ρουλεμάν, γρασάρισμα, είναι πολύ απλά στην συντήρησή τους. I am
I'm very proud to present the winner today, which is a Greek team. So first prize is for number 16, the Technical University. Η ομάδα το 2010 κατέκτησε την πρώτη θέση στο διαγωνισμό ασφαλείας, πράγμα που κατάφερε και το 2011 και είναι η μόνη ομάδα από το 1975 που υπάρχει αυτός ο διαγωνισμός σε Eleco Marathon που έχει καταφέρει αυτό το πράγμα, δύο συνεχόμενες χρονιές, να πάρει την πρώτη θέση στον ίδιο διαγωνισμό. Φέτος κάναμε την καλύτερη μας επίδοση και καταταγήκαμε στην τέταρτη θέση. Οικονομικά η ομάδα στηρίζεται σε χορηγίες ιδιωτών αλλά και από χορηγίες οικονομικές του Πολυτεχνείου όσο και υλικές. Μας διαθέτει το χώρο και διάφορες πρώτες ύλες πιθανότητα να χρειαστούμε. Μια ιδέα, μια πρώτη ιδέα που έχουμε είναι να κατασκευάσουμε ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο για τις ανάγκες του Πολυτεχνείου στην Κρήτη. Δηλαδή ένα αυτοκίνητο, ένα αρχικό πρωτότυπο, διθέσιο, το οποίο θα εξυπηρετούσε εσωτερικές υπηρεσίες του Πολυτεχνείου, δηλαδή θα μπορούσε να εξυπηρετήσει τη διανομή του ταχυδρομείου ή να χρησιμοποιηθεί από την τεχνική υπηρεσία για να μετακινείται εντός της Πολυτεχνιούπολης. Και μια από τις σκέψεις μας είναι, αν βρούμε χρηματοδότηση, να κατασκευάσουμε ένα τέτοιο αυτοκίνητο. Έχουμε δηλαδή την τεχνολογία να το κάνουμε αυτό. Αν αποφασίσουμε ή αν βρούμε μια συνεργασία για να κατασκευάσουμε ένα όχημα πόλης, θα αυξηθούν και τα χιλιόμετρα που θα μπορεί να διανύσει το όχημα. Θα αλλάξει και ο σχεδιασμός του και θα είναι προσαρμοσμένος για την πόλη. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι το συγκεκριμένο όχημα είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να μπορεί να διαγωνιστεί στο συγκεκριμένο διαγωνισμό οικονομίας καυσίμων. Θα θέλαμε να υπάρξει μια σύνδεση της έρευνας με την αγορά. Γι' αυτό και είμαστε ανοιχτοί στο να υπάρξουν συνεργασίες με εταιρείες στην Ελλάδα ώστε να αναπτυχθούν διάφορα καινοτόμα συστήματα που ήδη έχουμε δημιουργήσει ή κατασκευάσει, ώστε να μπορούσαν να διοχετευτούν στην ελληνική αγορά και στον πολίτη. Από εκεί και πέρα, εφόσον αυτό πάει καλά, θα μπορούσε να συνεχιστεί και να μπορέσει να εξαχθεί και σαν προϊόν στο εξωτερικό. Τι νόημα έχει μια πολυδημοσιευμένη ή πολυβραβευμένη λύση, αν δεν βοηθάει τον πολίτη στην καθημερινή του ζωή? Ο όνειρό μας παραμένει το να κατασκευάσουμε ένα όχημα, να το παρουσιάσουμε σε μια διεθνή έκθεση αυτοκινήτου και αυτό το όχημα να περάσει τελικά στην παραγωγή, έστω και με μικρές αλλαγές, πόσο μάλλον το να μπορούσε να είναι και ελληνικό.